centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σάκης Βασιλείου λοιπόν μαζί μας. Σάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, σε εσένα και στους ακροατές. Τι γίνεται, να ευχηθούμε καλή πορεία από τώρα. Ας ευχηθούμε καλή πορεία, ας να πάνε όλα καλά. Πορεία. Ναι. Το έχετε αποφασίσει ή το έχετε δέσει, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, Σάκη. Έχετε τα μηνύματα που παίρνετε είναι ότι είμαστε σίγουρα αλφαεθνικοί ή θα γίνει κάτι και καμιά αναδιάρθρωση και περίεργη κτλ. Και μείνουμε απ' έξω. Είμαστε σίγουρα στην αλφαεθνική. Ωραία. Απλώς η αναδιάρθρωση που θα πρόκειται να γίνει είναι το ότι αν γίνουν περισσότερες ομάδες και μπορεί να βγει και η δεύτερη ομάδα από τον όμιλο. Μάλιστα. Ωραία. Άρα εμείς είμαστε, επειδή ήμασταν και πρώτοι και αίτητοι, είμαστε σίγουρα στην πρώτη εθνική. Ταξίδια δύο φορές πρέπει να πάμε στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη. Στην Πελοπόννησο. Ναι. Τα έξοδα είναι τεράστια και το γυναικείο ποδόσφαιρο αριστεχνικό. Σάκη, τι θα γίνει? Κοίτα να δεις Χρήστο, περιμένουμε να δούμε την απόφαση της ΕΠΟ πρώτα πώς θα γίνουν οι όμιλοι. Αν θα γίνουν δύο όμιλοι στην Αλφα Εθνική ή μείνει έτσι πως είναι. Ναι. Μετά θα αποφασίσουμε σαν συμβούλιο, θα τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε τι έξοδα έχουμε, ναι, τι έσοδα θα μπορούμε να έχουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα... Ναι. Γιατί και μια εκδήλωση να θέλεις να κάνεις αυτή τη στιγμή δεν μπορείς. Δηλαδή να μια εκδήλωση για να μαζέψεις κάποια χρήματα. Και αυτό ναι, ακόμα ναι, δεν μπορείς να το κάνεις. Τουλάχιστον προς το παρόν. Ναι, είναι πολύ δύσκολα γιατί τα έσοδά μας σίγουρα θα μειωθούν. Και για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πορεία του πρωταθλήματος θα πρέπει να τα έχουμε όλα ναι, τακτοποιημένα ναι, από ναι, την αρχή. Ναι. Έτσι πως κάνουμε δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να... προγραμματίζουμε όλη τη χρονιά να βγει ακέραια και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα οικονομικό τουλάχιστον. Τώρα, Σάκη, ποιο είναι το καλύτερο σενάριο αν γίνουν δύο όμιλοι μας συμφέρει γιατί θα είναι λιγότερα τα ταξίδια και μικρότερες οι αποστάσεις. Ποιο είναι το καλύτερο σενάριο οικονομικά και ποιο είναι το πιο βαρύ σενάριο για τα οικονομικά? Το πιο καλό σενάριο για μας είναι αν θα γίνουν 10 ομάδες δύο όμιλοι. Ναι. Υπάρξει ο Βορράς και ο Νότος, δηλαδή ένας όμιλος στον Βορρά και ένας στον Νότο, που δηλαδή τα ταξίδια της ομάδας μας θα είναι το μακρύτερο μέχρι Μεσολόγγι. Mm-hmm. Και όλα τα άλλα θα είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Λάρισα, Τρίκαλα, ναι, Καρδίτσα, μπορεί και Βέρεια αν βγει. Mm-hmm. Που θα είναι όλα τα ταξίδια μας θα είναι αυθεμερών και θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά mm-hmm. τουλάχιστον στα λεωφορεία ναι, που θα έχουμε. Γιατί τα έξοδα πρέπει να είναι μειωμένα φέτος. Και το χειρότερο σενάριο είναι να μείνουν 12 ομάδες έτσι όπως ήταν και πέρυσι, στις οποίες θα υπάρχουν δύο ταξίδια στην Κρήτη, στην Αθήνα, άλλα δύο ταξίδια, στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι και διανυκτερεύσεις, υπενθυμίζουμε. Είναι και διανυκτερεύσεις αυτά. Συν αεροπορικά επίσης εισιτήρια που επίσης κοστίζουν για μια ομάδα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το σενάριο με πόσα χρήματα βγαίνει, Σάκη? Αν γίνει ένα σενάριο τέτοιο θες γύρω στα 25 με 30 χιλιάρικα. Μάλιστα. Θα φτάσουμε τα 30 χιλιάρικα λοιπόν για τα πάγια, για να βγει η χρονιά. Όχι για κάτι για παραπάνω. Για να βγει η χρονιά χωρίς να πληρώνεις και παίχτριες δηλαδή. Ακριβώς, αυτό λέω. Βέβαια είναι αεραστεχνικό αλλά και τα κορίτσια κάτι πρέπει να κάνετε, Σάκη μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, προσπαθούμε κάτι να... Κάτι πρέπει να κάνετε και για τα κορίτσια. Τα οποία πραγματοποίησαν ένα θαύμα στην κυριολεξία. Αυτό έλεγα και με τον κύριο Καλύβα νωρίτερα. Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και δημόσια στα κορίτσια που ήταν τόσο δεμένα μαζί με τον προπονητή. Φάνηκε το έργο που κάνανε όλη αυτή τη χρονιά. Και όχι μόνο, Σάκη, επειδή ήσουν από την πρώτη στιγμή, από το μηδέν δημιουργήθηκε αυτή η εβδομάδα, πρώτα στο Μπελόκηπους και μετά ως Καστοριά. Είναι ένα θαύμα πως κάτι που ξεκίνησε κυριολεκτικά από το τίποτα, όμως, σήμερα είναι στην πρώτη εθνική. Είναι καταπληκτικό από μόνο του.
Κοίταξε να δεις, Χρήστο, κοιτάξαμε την ομάδα να τη βγάζουμε να έχει κάποιες βάσεις και να πηγαίνει σκαλή-σκαλή. Δεν κοιτάξαμε δηλαδή να βγάλουμε την ομάδα την πρώτη χρονιά, να τη βγάλουμε από τη Β' κατευθείαν Α. Κοιτούσαμε να πάρουμε περισσότερες εμπειρίες, να τη δέσουμε την ομάδα όσο γινόταν καλύτερα και να φτάσει η ομάδα εδώ που έχει φτάσει με λειτουργίας, ναι. Γιατί βάζω και την δόξα μπελοκύπων που φυσικά, είμαστε. Φυσικά, εννοείται. Μα αυτή η ομάδα γιατί είναι συνέχεια της αρχικής ομάδας. Ήταν συνέχεια, ναι. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα αυτή είναι ομάδα του νομού, όχι εννοείται, μόνο της εννοείται. Και πηγαίναμε βήμα-βήμα και μας βγήκε σε καλό αυτό. Πάρα πολύ. Δεν θέλαμε δηλαδή να πετάξουμε κατευθείαν στα σύννεφα. Οπότε, Ζάκη, σε λίγες μέρες θα έχουμε και τις οριστικές αποφάσεις. Την πόρτα της ομάδας μου χτυπούν και άλλες ομάδες που θέλουν μεταγραφές. Ναι. Και επέκτηρες από τη δική μας ομάδα. Καλό είναι αυτό. Και δεν ξέρω αν και εσύ από τη δική σου πλευρά, σκεφτόμενος την καλή πορεία και στην πρώτη εθνική, σκέφτεσαι και εσύ να χτυπήσεις τις πόρτες άλλων ομάδων για ενίσχυση της ομάδας μας. Αν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ναι, περιμένουμε πρώτα, Χρήστο, να δούμε πώς θα καταρτιστούν και τι θα, αν υπάρχουν όμιλοι και ή γίνει ένας όμιλος. Και από εκεί και πέρα μετά θα σχεδιάσουμε όλη τη χρονιά. Θα έχουμε 3 μήνες περιθώριο, ναι, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Ναι. Το να, ή να ανανεώσουμε τον κύριο Καλύβα, αφού συζητήσουμε πρώτα μαζί του, mm-hmm, και μετά με τις παίχτρες οι οποίες ήταν ήδη, ναι, στην ομάδα μας, mm-hmm, που υπήρχαν παίχτρες και εκτός νομού, mm-hmm, και ποια κορίτσια θα μπορεί να έχουν περάσει και στις πανελλαδικές, γιατί θα περιμένουμε και από εκεί να δούμε ποια κορίτσια θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Θα κάνουμε μια γενική συνέλευση όλοι τα μέλη της ομάδας, mm-hmm, της ομάδας μας. Και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε και κάποιες παίχτρες για να ενισχυθούμε λίγο στη δυναμικότητα της ομάδας, να γίνει δηλαδή ακόμα καλύτερη η ομάδα μας. Υπάρχει περίπτωση να θες? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ωραία. Θα μιλήσουμε πρώτα εμείς με τις παίχτρες που έχουμε και μετά η κάθε παίχτρια μπορεί να αποφασίσει μόνη της αν θα θέλει να φύγει από την ομάδα και να πάει σε κάποια άλλη ομάδα ή μείνει στην ομάδα μας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον όμως, ξέρουμε ότι υπάρχει από ομάδες για συγκεκριμένες παίχτρες της Καστοριάς. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά μπροστά μας είναι το καλοκαίρι. Σάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας για να πούμε 2-3 πράγματα και για αυτήν την, και για αυτή την ομάδα που πραγματικά, αυτό έλεγαμε και με τον κύριο Καλύβα, ότι είναι, προσέξτε μια σύμπτωση, 40 χρόνια μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από την ανδρική ομάδα της Καστοριάς, έρχεται η γυναική ομάδα της Καστοριάς σήμερα να κατορθώσει ό,τι δεν μπορούν να κατορθώσουν πολλές ομάδες σαν την Ελλάδα, να βγει δηλαδή στην, και να ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, έτσι είναι, Χρήστο. Εγώ θέλω την ομάδα αυτή να, όσοι περισσότεροι μπορούν να έρθουν να τη δουν όταν έχει αγώνες. Στην πρώτη εθνική θα κάνει πολλούς περισσότερους φίλους. Θα το δεις, Σάκη. Πραγματικά. Το εύχομαι. Θα το δει αλλιώς ο κόσμος. Εύχομαι να μην υπάρχει αυτό το ότι παίζουν γυναίκες ποδόσφαιρο. Όχι. Το κλασικό αυτό. Όχι, αλλά θα παίζει η Καστοριά, θα παίζει με τον ΠΑΟΚ, θα παίζει με τον Άρη, θα παίζει με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες που ήδη έχουν κάνει όνομα στην πρώτη εθνική. Εμείς προσπαθούμε την Καστοριά να την κάνουμε να είναι μεγάλη όπως ήταν τότε. Την δεκαετία του 80 και του 70. Να την κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη, να είναι μια ομάδα η οποία να τη σέβονται πάνω απ' όλα, να φέρουμε κόσμο στην Καστοριά που είναι τουρισμό, που θα έρθουν να δουν την ομάδα μας και δεν ξέρουμε και πόσο ακόμα πιο ψηλά. Για να δούμε. Με αργά βήματα όμως. Με αργά βήματα δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να δούμε και στην Ευρώπη την Καστοριά. Περιμένετε. Λοιπόν, επιτέλους σιγά, κάτι σιγά, καλά. Σιγά σιγά ναι, να τα βλέπουμε και αυτά, Σάκη. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλημέρα και εγώ. Καλημέρα. Έγινε καλημέρα σε όλους. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.